φρικτή αυτοκτονία ενός άνδρα ο οποίος γέμισε την πανιέρα με νερό, έδεσε στο λαιμό του το σύρμα και έβαλε τέλος στη ζωή του. Πρόκειται για μια ανίποτη τραγωδία η οποία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία των Φαρσάλων. Ένας 75χρονος μέσα στο ίδιο το σπίτι έδωσε τέλος στη ζωή του με τον πλέον ανατριχιαστικό τρόπο. Αφού γέμισε την πανιέρα του με νερό, μπήκε μέσα και τυλίγοντας ένα σύρμα γύρω από το λαιμό του, αυτοκτόνησε. Τον ηλικιωμένο εντόπισε ένα συγγενικό του πρόσωπο που και κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Τώρα από την αστυνομία έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ φως στην υπόθεση θα δώσει η διαδικασία νεκροψίας νεκροτομής. Μάλιστα. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι έχει γίνει με την Χρυσίνα Ψάλτη. Ακούμε φρικτά πράγματα κάθε μέρα. Στενάχωρα πράγματα. Αυτό που έχω να πω, γιατί κάπου παίζει ρόλο, εχθές ήμουν στην Ακαδημία Ιθινών. Να βλέπω τον τίτλο, παρακαλώ. Σε ένα αφιέρωμα για τον Γιάνγκο, είναι πολύ σημαντικό το Πεσμαζόγλου. Και είπαν επίσημα οικονομολόγοι ότι το 20% των Ελλήνων δεν μπορεί να πληρώσει καν τις υποχρεώσεις του. Δεν ήταν πολιτικοί αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Δεν έκαναν πολιτική. Αυτή η πίεση έχει τσακίσει τον κόσμο. Δεν ξέρουμε τι βιώνει ο καθένας. Πάμε παρακαλώ πολύ γρήγορα. Πάμε γρήγορα στη Χρυσίνα.